πρόοδοι τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες θα έλεγα. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε νέες προτάσεις, πιο συγκεκριμένες, πιο ισχυρές. Αυτό απέτησε μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως και συνένεση. Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της. Θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά αυτές τις προτάσεις και εγώ εύχομαι απόψε. Δεν θα υπάρχει μια επίσημη απόφαση, όμως λογικά θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για να υπάρξει μια συμφωνία όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Θα πρέπει να εργαστούμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της συνάντησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, αν και δεν ξεπεριστούν όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα τεχνικές λεπτομέρειες ό,τι αφορά μια βιώσιμη λύση, διότι η Γαλλία αυτό που θέλει δεν είναι μόνο μια συμφωνία για μερικές εβδομάδες ή για μερικούς μήνες, αλλά να είναι κάτι συνολικό και βιώσιμο. Εάν έχουμε λοιπόν αυτή την φιλοδοξία, θα χρειαστούμε ακόμα μερικές μέρες, αλλά να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Έχουν συγκεντρωθεί, αν θέλετε, οι βάσεις και οι συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται ακόμα διευκρινήσεις και δουλειά που πρέπει να γίνει, όμως πάντα στο πνεύμα της υπευθυνότητας. Και αυτό ισχύει για όλους. Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο